Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η ιστορία με τις μάσκες αερόστατα που ακόμα βρίσκονται στο δρόμο για τα κλειστά σχολεία και που μάλλον με click away θα έρθουν και αυτές. Δεν είναι μόνο τα διάφορα κωμικοτραγικά που συνέβησαν με τα συστήματα που έπεφταν και τα δίκτυα που έχουν κρασάρει και που τώρα δίνεται με την πανοκρουσία στάμπλετ, έστω περιορισμένα και με σημαντικούς κόφτες. Κάτι που σωστά ερμηνεύτηκε από γονείς, από μαθητές, από τους δασκάλους τους, ότι επί της ουσίας παραδέχεστε, έστω και καθυστερημένα, ότι τελικά υπήρχε πρόβλημα. Το κύριο είναι όμως ότι αν κάποιος έχει χάσει τη σύνδεση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, με τις ανάγκες των σχολείων, των πανεπιστημίων, των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, των δομών ειδικής εκπαίδευσης, σταθερά και για όλο το διάστημα τουλάχιστον της πανδημίας, αυτός είναι σίγουρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Μόλις προχθές το βράδυ, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι από φέτος θα ισχύσει άλλος τρόπος πρόσβασης στα ΑΕΗ για τους μαθητές, με περιορισμένες επιλογές και θέσπιση ξεχωριστών βάσεων από τα πανεπιστημιακά τμήματα. Στο δρόμο δηλαδή που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζεται επιπλέον φραγμούς και φίλτρα σε παιδιά που ζουν την κόλαση της καραντίνας και το άγχος των πανελλαδικών. Αντί δηλαδή να επιλέγουν οι μαθητές τμήμα, θα επιλέγουν τα τμήματα τους μαθητές. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά που μια κυβέρνηση παίρνει τέτοια άθλια, κατάπτυστη απόφαση που θέλετε να ισχύσει μάλιστα και από φέτος. Πάρτε την πίσω τώρα. Δεν είναι δυνατόν να φέρετε ένα τέτοιο πράγμα για ψήφιση. Εκτός αν πάτε φυρί-φυρί και σπέρνετε ανέμους για να θερήσετε θύελες. Ειλικρινά σας το λέμε και ακούστε το καλά. Η διαχείριση της πανδημίας, αντιλαϊκή, ταξική μέχρι το κόκαλο, έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και ξέρετε ότι έχετε την αποκλειστική, την κύρια ευθύνη. Για το γεγονός ότι μια γενιά νέων μένουν πίσω μορφωτικά. Για το γεγονός ότι οι κοινωνικές ανισότητες βάζουν τη σφραγίδα τους ακόμα πιο έντονα στην πορεία των παιδιών. Για το γεγονός ότι σταδιακά αναπτύσσονται ψυχικά φαινόμενα στην νεολαία που δημιουργούν ανησυχία σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς. Εκδηλώσεις κατάθλιψης, βαρεμάρας, που είναι άκρος ανησυχητικοί για αυτές τις ηλικίες, που έχουν έντονη την ανάγκη της κίνησης, της εκτόνωσης, της δημιουργίας, της φιλικής επαφής. Κυρίες και κύριοι, προφανώς όλοι συμφωνούμε στο αυτονόητο, ότι δηλαδή η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Και τι κάνετε για να ενισχύσετε αυτή την αναντικατάστατη ουσιαστική διαδικασία? Και μην μας πείτε ότι ακούτε τους ειδικούς, γιατί και από αυτά που λένε οι ειδικοί ό,τι θέλετε επιλεκτικά ακούτε. Περισσότερο ό,τι βολεύει εσάς και αυτούς που στηρίζετε. Και μη μας λέτε ότι 9 στους 10 από τους φορείς, δηλαδή από όσους εσείς αποδεχτήκατε να πάρουν μέρος στην κοινοβουλευτική διαδικασία, συμφωνούν στο νομοσχέδιο, γιατί εσείς αποκλείσατε πολλούς και επιλέξατε με ποιους θα συνομιλήσετε. Και φυσικά πρώτο και καλύτερο το ΣΕΒ, που ο εκπρόσωπός του είπε ότι ο καλός εκπαιδευτικός πρέπει να ρωτάει, λέει, τις επιχειρήσεις για το τι διδάσκει. Τέτοιο θράσος. Αυτή είναι η πραγματική εξωσχολική που λέτε, κύριοι της κυβέρνησης. Για να σας θυμίσω δηλαδή μια γνωστή λέξη καραμέλα που χρησιμοποίησατε στους αγώνες των μαθητών το τελευταίο διάστημα όταν αναφερόσασταν στους γονείς τους, στους δασκάλους τους που τα δίκαια αιτήματά τους αποδεικνύονται ολόσωστα και τους ονομάζατε τότε εξωσχολικούς που υποκινούν. Αλλά ακούστε επιτέλους την εκπαιδευτική κοινότητα. Πιο ειδική είναι αυτή από τους διάφορους βιομηχανούς. Μάλιστα, αποκλείσατε από την ακρόαση φορέων για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο την ΑΣΓΜΕ, την Συνομοσπονδία των Γονέων, που εκπροσωπεί 300.000 γονείς. Αποκλείσατε το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής, που εκπροσωπεί 3.000 σπουδαστές. Ακόμα και τη ΔΟΕ, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, που προφανώς έχει λόγο για το νομοσχέδιο και γενικότερα,
αλλά και για συγκεκριμένα άρθρα του. Ακούστε τους γονείς. Και αυτοί οι ειδικοί είναι και βλέπουν τα παιδιά τους να ξεροσταλιάζουν μπροστά σε οθόνες, να τα παίρνει ο ύπνος μπροστά σε οθόνες και για να ξεσκάσουν λίγο πάλι μπροστά στις οθόνες. Ακούστε τους εκπαιδευτικούς που λένε ορθά κοφτά ότι αυτό δεν είναι μάθημα, είναι διεκπεραίωση. Διαβάστε άρθρα σκέψεις εκπαιδευτικών που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο και εκφράζουν με πόνο ψυχής το τι σημαίνει διαζώσεις διδασκαλία. Όχι μόνο για να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι, αλλά και για να στηριχθεί το παιδί του τελευταίου θρανίου. Αυτό το παιδί που θέλει παραπάνω στήριξη, ένα σκούντιγμα στον ώμο για να ξυπνήσει, για να πάρει μπρος. Και σας έπιασε ο πόνος να μπουν και βαθμοί τώρα. Δεν μπορείτε να περιμένετε λίγο να ανοίξουν τουλάχιστον τα σχολεία, να βρεθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές από κοντά? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι αυτό που λέτε εσείς η καταγραφή των βαθμών. Πάρτε μέτρα για να ανοίξουν τώρα τα σχολεία με ασφάλεια. Αυτό είναι το μοναδικό αίτημα που πρέπει να υλοποιήσετε. Και όχι στο αόριστο αύριο αυτό, χθες έπρεπε να γίνει αυτό. Και μην τα ρίχνετε στον κορονοϊό για να δικαιολογηθείτε. Κάντε προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αξιοποιήστε χώρους και αίθουσες σε σχολεία που κυριολεκτικά περιμένουν είναι αναξιοποιητές. Αραιώστε τα τμήματα. Όσο για τα πανεπιστήμια, τι να πρωτοπούμε. Είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο, με δική σας αποκλειστική ευθύνη και εσείς περί άλλων τυρβάζετε. Σε λίγο θα βάλετε και σώματα καταστολής να διδάσκουν στους φοιτητές. Γιατί τέτοιους προσλαμβάνετε. Καθηγητές δεν βλέπουμε να βάζετε. Λεφτά δίνετε για μια αμφιβόλου ποιότητας ασφάλεια των ΑΕΗ, αλλά για να ανοίξουν με πραγματική ασφάλεια και να συνεχίσει η μορφωτική διαδικασία σταδιακά, ούτε λόγος. Αλλά το μάθαμε το τροπάρι σας. Πού να βρείτε χρήματα για τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας? Η αντιλαϊκή σας πολιτική μάλιστα συνεχίζεται απτοήτη, αλλά δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Νομίζετε ότι μέσω πανδημίας και νέας καπιταλιστικής κρίσης βρήκατε παπά να θάψετε καμιά δεκαριά. Γι' αυτό και η κυρία Υπουργός Παιδείας είπε ορθά κοφτά ότι οι μεταρρυθμίσεις της συνεχίζονται. Και μάλιστα αξιοποιείτε την έκθεση Πισαρίδη, που και για την εκπαίδευση είναι εντελώς προκλητική. Και γι' αυτό ήδη με συγκεκριμένα επιχειρήματα ο εκπαιδευτικός κόσμος την απορρίπτει. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή, μαζί με άλλα προκλητικά που ξεστόμησε, είπε στους βουλευτές και στα άλλα κόμματα να αφήσουν την έκθεση αυτή έξω από αντιπαραθέσεις. Αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο δεν θα την αφήσουμε εκτός, κύριε Μητσοτάκη, αλλά θα την αντιπαλέψουμε όπως οφείλουμε να κάνουμε. Θα αντιπαλέψουμε όλα αυτά τα τραγελαφικά που προτείνει. Και τι προτείνει? Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, να σας το πούμε εμείς. Προτείνει λοιπόν η έκθεση Πισαρίδη να κλείσουν και άλλα σχολεία. Γιατί άκουσαν, οι συγχωνεύσεις που έγιναν δεν ήταν αρκετές. Προτείνει τα σχολεία να είναι ακόμα πιο εξαρτημένα από ό,τι σήμερα, κυρίως από την τσέπη των γονιών. Αφού στα λόγια θα ονομάζονται αυτόνομα, δηλαδή επί της ουσίας παρατημένα από την ευθύνη του κράτους. Και μάλιστα θέλει να αξιολογούνται από τις επιδόσεις των μαθητών τους. Αυτό κι αν σημαίνει σχολεία πολλών ταχυτήτων. Σπουδαίοι οραματιστές οι συντάκτες του. Να τους χαίρεστε. Τι άλλο προτείνει? Να ξαναρχίσει νέος κύκλος αλλαγών στα πανεπιστήμια, με τελικά θύματα πάλι τους φοιτητές, αφού προτείνει η έκθεση τα πρώην ΤΕΗ που έγιναν πανεπιστήμια να ξαναγίνουν τριέτη. Σα δεν τρέπεστε, λέμε εμείς. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσω σε άλλα ζητήματα ουσίας, θα ήθελα να θίξω κάποια άρθρα που δείχνουν πού το πάτε. Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσείς με το άρθρο 116 χρηματοδοτείτε ένα αμερικάνικο ίδρυμα, το οποίο στηρίζεται μάλιστα από διεθνείς και εγχώριους μονοπωλιακούς κολοσσούς. Εσείς το φέρνετε με νόμο, γιατί τώρα βέβαια πέρναγε με υπουργικές αποφάσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, για να μην ξεχνιόμαστε, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είστε τόσο προοδευτικοί, κύριοι της κυβέρνησης, που πηγαίνετε τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών δεκαετίες πίσω.
Το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το επεκτείνετε όμως εσείς. Στο άρθρο 114 δίνεται τη δυνατότητα να γίνονται οι προσλήψεις από διευθυντές εκπαίδευσης, δηλαδή κατά τόπους. Και μάλιστα δίνεται τη δυνατότητα να παραβιάζονται οι πίνακες αναπληρωτών που έχουν δημιουργηθεί. Αφού το ποιος θα δουλεύει δεν θα σχετίζεται με την κατάταξή του, αλλά θα εξαρτάται από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα συντρέχουν σε τοπικό επίπεδο. Και φυσικά θα δημιουργούνται όροι εξάρτησης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στον εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης. Η αξιοκρατία που πρεσβεύεται πραγματικά απογειώνεται. Παραπέρα, με το άρθρο 123 ουσιαστικά τοποθετείται κατά το δοκούν και εντελώς πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, αφού δεν έπιασε η προπαγάνδα σας και φάγατε τα μούτρα σας στις τελευταίες εκλογές, εδώ που τα λέμε για τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, παρά το όργιο πιέσεων, ακόμα και σε μέλη και στελέχη του δικού σας κόμματος, τώρα κάνετε αυτό. Είναι εντελώς απαράδεκτη αντιδημοκρατική κίνηση που πρέπει να την πάρετε πίσω αμέσως. Πρέπει να πάρετε πίσω αυτό το άρθρο. Ας περάσω τώρα και στο βασικό θέμα του νομοσχεδίου, τις αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τι μας λέει η κυβέρνηση σαν να ανακαλύπτει την Αμερική? Βασικός στόχος είναι να συνδέσουμε τις δομές αυτές με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων. Ο πολύπαθος αυτός χώρος των επάλτων ή εκ των επάς έχει ζήσει αλλεπάλληλες δομικές αλλαγές μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται, θέλοντας να τιμήσει το βασικό της σπόνσορα, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο, κάνει και μια αλλαγή. Από το 2007 μέχρι σήμερα δεν είναι μία αλλαγή, δεν είναι δύο, είναι πέντε αλλαγές. Και όλες οι προηγούμενες πάλι αυτό λέγανε. Σύνδεση με την αγορά εργασίας. Λες και η εκπαίδευση, και ειδικά η επαγγελματική εκπαίδευση, όπως είναι και απολύτως λογικό, δεν είναι συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας. Λες και στέκονται στον αέρα. Αλλού το πάτε και το ξέρετε εσείς. Το ξέρει και ο ΣΕΒ, το ξέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Φυσικά το ξέρει και η νεολαία που ζει και σπουδάζει σε αυτούς τους χώρους που όλο αναβάθμιση ακούει και αναβάθμιση δεν βλέπει. Θέλετε την νεολαία ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη, χωρίς δικαιώματα, να μπορεί να δουλεύει στα νέα μέσα παραγωγής αποδοτικά για το κεφάλαιο και να βρίσκεται συνεχώς στο κυνήγι προσόντων, αφού το πτυχίο δεν θέλετε να έχει και κανένα αντίκρισμα. Σας το λέμε ξεκάθαρα. Δεν είναι αναβάθμιση αυτό που φέρνετε για χιλιάδες νέους και νέες. Δεν απαντά στις ανάγκες τους, δεν απαντά στις αγωνίες τους. Δείτε πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτόν τον κόσμο και σήμερα μέσα στην πανδημία. Τόσο πολύ νοιάζεστε για τα ΕΠΑΛ που δίνετε δύο όλα και όλα τάμπλετ ανά ΕΠΑΛ ανεξάρτητα από τον αριθμό μαθητών που έχουν. Τόσο πολύ νοιάζεστε για τα παιδιά των πιο φτωχών λαϊκών οικογενειών. Ή μήπως να πούμε για τους σπουδαστές ΙΕΚ που τους έχετε αφήσει στο έλεος της τηλεκπαίδευσης να παίρνουν απουσίες γιατί δεν έχουν τάμπλετ? Θα μας πείτε, δεν έχουμε το μαγικό ραβδί και τα προβλήματα αυτά θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε το νομοσχέδιο, θα πείτε, φέρνει τον εξυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το φως της νέας εποχής, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και άλλα πολλά όμορφα λόγια, όμως του αέρα. Αλήθεια, αυτή τη νέα εποχή εσείς την αντιμετωπίζετε κόβοντας τη γενική εκπαίδευση σε 15χρονα και βάζοντάς τα να δουλεύουν και να μαθαίνουν ορισμένες δεξιότητες και μόνο? Αυτό δεν θυμίζει εποχή big data, αλλά μεγάλης εκμετάλλευσης, ανήλικης εργασίας. Άλλωστε, η κυβέρνησή σας το 2013, σε μια προηγούμενη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έλεγε ορθά κοφτά ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δομές, γιατί δεν δίνουν ούτε καν γενική εκπαίδευση, ούτε καν απολυτήριο λυκείου. Τι άλλαξε από τότε? Μόνο το διαφορετικό σκονάκι που πήρατε από το ΣΕΒ, αυτό άλλαξε. Που πριν το καλοκαίρι, φέτος, έφτιαξε ολόκληρη μελέτη για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εσείς την κάνετε νόμο σήμερα.
Όλα αυτά τα προβλήματα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της σύνδεσης με αυτή την αγορά εργασίας. Με απλά λόγια, της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα συμφέροντα συγκεκριμένων καπιταλιστών. Και ακριβώς το έδαφος αυτής της οικονομίας, αυτής της πολιτικής, δεν μπορείτε και δεν θέλετε τελικά να τα επιλύσετε. Να μιλήσουμε με αριθμούς. Το 2018 η ανεργία των αποφύτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ήταν 36,9%. Σε πρόσφατη έρευνα για τους αποφύτους των ΙΕΚ, η ανεργία έφτανε το 42,4% και η απασχόληση σε άσχετο αντικείμενο το 28,6%. Θα πείτε, αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πάλι. Ωραία λοιπόν. Μας λέτε ότι η λύση είναι οι επιχειρήσεις να λένε κατευθείαν τι ανάγκες έχουν στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να έχουν πιο ενεργό ρόλο. Ας δούμε τι λέει λοιπόν ένας διευθυντής δημοσίου ΙΕΚ, που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι είναι κουκουέ ή ότι θέλει τη δεν θέλει τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας. Λέει λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα ΙΕΚ είναι πάντα ανοιχτά στα κελεύσματα της αγοράς, είναι το γεγονός ότι μετά από επίσημο έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Κυβερνητών Σκαφών Αναψυχής, το οποίο μας πληροφορούσε για έλλειψη Ελλήνων κυβερνητών skippers, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται τα σκάφη να επανδρώνονται με αλλοδαπούς skippers, το ΙΕΚ ανέλαβε να λειτουργήσει την ειδικότητα, ύστερα και από την υπόσχεση της υποστήριξης εκ μέρους της Ένωσης. Δυστυχώς στην πορεία δεν υπήρχε καμιά συνέχεια στην υποστήριξη από τη μεριά των εταίρων μας. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Γιατί αγορά σημαίνει επένδυση κεφαλαίων εκεί που υπάρχει μεγάλο κέρδος. Πώς αλλιώς εξηγείται αυτό που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, ότι μια σειρά ειδικότητες φτιάχνονται στο πόδι για τις ανάγκες της αγοράς και τελικά προσλαμβάνονται ελάχιστοι απόφοιτοι. Αυτός είναι ο κόσμος σας, αγγελικά πλασμένος. Αυτή είναι η σύνδεση με την αγορά. Γιατί η καπιταλιστική αγορά σημαίνει αγοραπολισία εμπορευμάτων και της εργατικής δύναμης που πρέπει, βλέπετε, να πουλιέται όσο πιο φτηνά γίνεται. Αλλά σημαίνει και αναρχία που προκύπτει από τους διαφορετικούς και συχνά αντικρουόμενους σχεδιασμούς, αστικούς σχεδιασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει ουσιαστικός προγραμματισμός για τους αποφύτους κάθε κλάδου, ειδικότητας, επιστημονικό τομέα και έτσι να περισσεύουν για το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό το περίσσευμα για το κεφάλαιο, αυτή η καταστροφή της πιο παραγωγικής δύναμης του ανθρώπου είναι αναγκαία για την αστική τάξη. Γιατί συμβάλλει στην πτώση του μέσου μισθού, πιέζει για προσαρμογή των απαιτήσεων προς τα κάτω. Και ας μιλήσουμε για το πτυχίο που παίρνουν αυτά τα παιδιά. Τι αντίκρισμα έχει δηλαδή. Τα μέτρα που παίρνετε όχι μόνο δεν απαντούν, αλλά αντιστρατεύονται τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των νέων. Διεκδικούν το πτυχίο τους στην επαγγελματική εκπαίδευση να είναι η κατάληξη σπουδών που θα είναι αναβαθμισμένες και γι' αυτό θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος για το οποίο μορφώθηκαν, χωρίς εμπόδια, πιστοποιήσεις και επιπλέον φίλτρα. Φυσικά, είναι άλλο πράγμα η αναγκαιότητα παρακολούθησης των νέων εξελίξεων σε κάθε αντικείμενο ή της επιμόρφωσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται με οργανωμένο τρόπο σε δημόσιες δομές δωρεάν. Και αυτό σημαίνει φυσικά ενίσχυση των σπουδών. Και αυτό δεν το κάνετε πουθενά. Ούτε στα ΕΠΑΛ, ούτε στα ΕΠΑΣ, ούτε στις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, ούτε στα ΙΕΚ. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ, παρά τις προσπάθειες διαφήμισής τους, είναι τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, σε εργαστηριακό εξοπλισμό και βιβλία ειδικοτήτων. Για πολλά από αυτά βάζουν το χέρι μάλιστα στην τσέπη οι ίδιοι οι μαθητές. Είναι οι ειδικότητες που ανοιγοκλίνουν με ταχύτητα φωτός, τα ολιγομελή τμήματα που μόνο κάτω από κινητοποιήσεις μαθητών εγκρίνονται κατ' εξαίρεση κάθε χρόνο, ενώ στην πλειοψηφία τους κλείνουν και χιλιάδες σπουδαστές μένουν έτσι στον αέρα για τη συνέχιση της ειδικότητας που έχουν ξεκινήσει. Ας σκεφτούμε, πώς μπορεί ένας απόφυτος ΕΠΑΛ να δουλέψει άμεσα πάνω σε αυτό το αντικείμενο, όταν στο ΕΠΑΛ ο τρόπος που το διδάσκεται είναι κάπου στον περασμένο αιώνα, όταν πολλές φορές δεν έχει ούτε καθηγητή της συγκεκριμένης ειδικότητας, όταν τα εργαστήρια έχουν υπολογιστές του 2000, την καλύτερη,
ή τα βιβλία έχουν να ανανεωθούν επίσης πάνω από μια δεκαετία. Ή όταν στα μαθήματα γενικής παιδείας, τα απαραίτητα για να καταλάβει κανείς και τι του γίνεται, πολλές φορές δεν γίνεται καν μάθημα. Στα ΙΕΚ, τα εργαστήρια σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ιστορικά εκθέματα περασμένων εφαρμογών, ενώ η κατεύθυνση που δίνεται για αξιοποίηση ιδιωτών επιχειρήσεων για εργαστηριακά μαθήματα εκ των πραγμάτων απομακρύνει τους ίδιους τους σπουδαστές από την δοκιμή της θεωρητικής γνώσης. Και μη μας λέτε ότι εντάσσεται μετά από 38 χρόνια τα ΙΕΚ στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μήπως αυτό θα σημαίνει ενιαία προγράμματα σπουδών και βιβλία, όχι φωτοτυπίες για τους σπουδαστές? Το πτυχίο λοιπόν δεν το αναβαθμίζεται. Για έναν πολύ απλό λόγο. Δεν θέλετε πτυχία, αλλά προσόντα, χαρτιά, μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά όχι συνεκτική γνώση. Αυτή είναι η στρατηγική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προωθείτε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τη γράφει επιλέξει το Συμβούλιο της Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ανακοίνωσή του το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2020. Η διάσπαση των επαγγελματικών τίτλων σε μικρότερα τμήματα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί το μέσο για ευέλικτη επικαιροποίηση του περιεχομένου και προσαρμογή του στις ανάγκες των ατόμων. Σε απλά ελληνικά, πτυχία τέλος. Ρωτάμε λοιπόν, είναι αναβάθμιση για τις λαϊκές και νεανικές ανάγκες να δίνονται βασικά δεξιότητες με ημερομηνία λήξης? Είναι αναβάθμιση για τις λαϊκές, νεανικές ανάγκες να παίρνεις ένα πτυχίο και μετά να εξετάζεσαι, να ξαναεξετάζεσαι, να πιστοποιείσαι από μια σειρά εργοδοτικές οργανώσεις, πολλές φορές να βάζεις και από την τσέπη σου? Είναι αναβάθμιση στα ΙΕΚ οι σπουδαστές να χρυσοπληρώνουν για αναλώσιμα εργαλεία, να κάνουν μαθήματα σε διαδρόμους, να λείπουν καθηγητές? Ή μήπως είναι αναβάθμιση να βρίσκονται στον αέρα χιλιάδες σπουδαστές δημοσίων ΙΕΚ επειδή βάζεται κόφτη στον αριθμό σπουδαστών? Να αναγκάζονται να καταλήγουν σε ειδικότητες που δεν τους ενδιαφέρουν καν, ή τελικά να επιλέγουν ιδιωτικά ΙΕΚ για να μην χάσουν και καημένοι οι καπιταλιστές της εκπαίδευσης από τα κέρδη τους? Είναι αναβάθμιση η πρακτική άσκηση να γίνεται σε άσχετες ειδικότητες, τα εργαστήρια, αν υπάρχουν και αυτά, να είναι χρόνια πίσω από τις εξελίξεις στην τεχνολογία? Είναι αναβάθμιση η πρόωρη κατάρτιση χωρίς ίχνος γενικής παιδείας από τα 15 έτη? Λοιπόν, όχι. Δεν είναι αναβάθμιση. Πρόκειται για προετοιμασία να γυρίσουμε σε εργασιακό μεσαίωνα. Μη μας λέτε λοιπόν για σύνδεση με την αγορά εργασίας και για αναβάθμιση. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Είναι κακοστημένο, είναι πλέον βαρετό. Άλλες είναι οι δυνατότητες της εποχής μας. Και αυτές δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτό που ανήκει, γιατί το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, στον κόσμο της δημιουργίας και όχι στα παράσιτα της αγοράς που δεν ξέρουν τι έχουν και τρώγονται μεταξύ τους, καταστρέφοντας και την ανθρώπινη εργασία, την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Γιατί η σύγχρονη τεχνολογία που εισάγεται σε όλα τα επαγγέλματα θέλει ο επαγγελματίας να έχει και υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και μόρφωσης. Θέλει ο σύγχρονος τεχνικός να δουλεύει περισσότερο με το μυαλό και λιγότερο με τα χέρια, να γνωρίζει καλά τη γλώσσα του, να έχει καλές βάσεις και σε μαθηματικά, φυσική και βέβαια πρέπει να διδαχθεί και μαθήματα όπως η ιστορία που τον μορφώνουν, αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά του για να είναι δημιουργικός και να παίρνει και ενεργά μέρος ως ενεργός πολίτης στις κοινωνικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, με τους ραγδαίους ρυθμούς που αναπτύσσεται η τεχνολογία σε αρκετά αντικείμενα σπουδών, πώς θα γίνει να την παρακολουθήσουν αυτοί οι σημερινοί σπουδαστές? Τι θα κάνουν? Θα πρέπει μια ζωή να τρέχουν λαχανιασμένοι πίσω από την παραμικρή μεταβολή της τεχνολογίας, κυνηγώντας καταρτήσεις και μάλιστα πληρώνοντας για αυτές, ενώ οι εργοδότες θα βρίσκουν πάτημα και για να τους απολύουν? Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έπιασε ο πόνος για τα παιδιά της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο ψυκτικός των δυτικών συνοικιών
είναι τίτλος τιμής, γιατί είναι τιμή σου και καμάρι σου να ανήκεις στην τάξη των δουλευτάδων της εποχής μας. Αλλά δεν είναι και αποτέλεσμα της ανθρώπινης φύσης η κοινωνική ανισότητα. Το λέμε για να μην μπερδεύεστε και θεωρείτε ότι η κριτική που σας ασκούμε είναι σαν και αυτή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρεί ότι το πτυχίο δεν χρειάζεται να έχει και επαγγελματικό αντίκρισμα, ότι είναι κάτι περίπου σαν χόμπι. Και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη με αντιδραστικές αντιλήψεις πως τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν παίρνουν τα γράμματα και πως καλύτερα είναι να μάθουν μια τέχνη. Δεν συμβιβαζόμαστε με τον αποκλεισμό από τη γενική μόρφωση. Δίνουμε τη μάχη για να γίνεται κατανοητό από όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, χωρίς κόμπλεξ, αλλά με ταξικό κριτήριο, ότι και για την εκπαιδευτική τους υστέρηση ευθύνεται η κοινωνική ανισότητα, η πολιτική και τα κόμματα που την υπηρετούν αυτή, η τάξη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία και διαφεντεύει όλου τον πλούτο και την γνώση που παράγουν όμως τα χέρια και το μυαλό του εργάτη. Άλλωστε, το σχολείο για το οποίο παλεύει το ΚΚΕ δεν διώχνει από το πρόγραμμά του την τεχνική σαν κατώτερη ενασχόληση των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων, ούτε θεωρεί την τεχνολογία, την επιστήμη των μέσων παραγωγής προνόμιο κάποιων υψηλά ιστάμενων, καταρτισμένων ειδικών που οι πολλοί δεν μπορούν τάχα να κατανοήσουν. Το σχολείο δεν χωρίζει τους μαθητές όπως σήμερα. Δίνει όσο το δυνατόν σε όλους τους νέους την απαραίτητη γνώση για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους με βάση την επαγγελματική επιλογή που έχουν. Το σχολείο αυτό δεν έχει όμως καμία σχέση με το σημερινό σχολείο, με το ταξικό σχολείο, το ταξικό λύκειο. Δεν στερεί όπως σήμερα τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας την αναγκαία για τη σημερινή εποχή γενική μόρφωση ως υπόβαθρο για κάθε μελλοντική επαγγελματική επιλογή, δεν βάζει συνεχείς εξεταστικούς φραγμούς. Και μάλιστα παίρνει μέτρα, ειδικά για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, για να βοηθηθούν όσο δυνατόν περισσότερο στις σπουδές τους, στα μαθήματά τους. Δεν θεωρεί λοιπόν κανένα παιδί για πέταμα και γι' αυτό, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεν στέλνει τα παιδιά στην εκμετάλλευση και στη μαθητεία. Αντίθετα, οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών, ώστε και θεωρία να υπάρχει, αλλά και επαφή με όλη την παραγωγική δραστηριότητα, γιατί ό,τι και να γίνει κανείς, ό,τι επάγγελμα και να διαλέξει, πρέπει να μπορεί να γνωρίζει πώς παράγεται ο πλούτος της κοινωνίας. Σε αυτή τη βάρβαρη εκμεταλλευτική κοινωνία δεν μπορούν παρά να υπάρχουν δύο τρόποι για να βλέπει κάποιος τους νέους. Εσείς τους βλέπετε περισσότερο σαν καύσιμη ύλη στα σχέδιά σας για να πάρει μπρος η κερδοφορία κάποιων, των λίγων. Εμείς τους βλέπουμε σαν δημιουργό του πλούτου, της νέας ζωής, και γι' αυτό τους λέμε ότι τα μισά και τα λίγα δεν είναι για αυτούς. Είναι τα πολλά και τα μεγάλα. Είναι μια ζωή που περιμένει τα καλύτερα και αυτή μπορεί να υπάρξει και σήμερα. Σας ευχαριστώ.